θεωρώ την σημερινή ημέρα και τη σημερινή γιορτή μεγάλη, όχι για άλλον λόγο, δεν είναι δεσποτική γιορτή, δεν είναι θωμητορική γιορτή, αλλά είναι αποστολική γιορτή. Αυτός που γιορτάζει σήμερα είναι μεγάλος, και όχι μόνο μεγάλος, αλλά είναι και ωραίος. Και όχι μόνο ωραίος, αλλά είναι και αγαπητός. Και όχι μόνο αγαπητός, αλλά είναι και παρθένος. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ας έχουμε όλη την ευλογία για την ευχή του. Είναι, επαναλαμβάνω, ωραίος και μεγάλος και αγαπητός και παρθένος και θεολόγος, όπως τα βιβλία της Εκκλησίας μου, οι ύμνοι, τα τροπάρια, τα αναγνώσματα ονομάζουν τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Θα τα θυμάστε τα επίθετά του. Πόσα ήτανε? Θεολόγος, Ευαγγελιστής, αγαπητός, παρθένος, ωραίος και μεγάλος. Πώς ήταν? Κανονικά θα έπρεπε να ερμηνεύσω σήμερα και τα έξι αυτά και να απαντήσω και να αναπτύξω και να αναλύσω γιατί ο Ιωάννης είναι θεολόγος, γιατί είναι μεγάλος, γιατί είναι αγαπητός, γιατί είναι ωραίος, γιατί είναι ευαγγελιστής και τα άλλα. Αλλά δηλαδή μου, όσο εγώ θα έχω κουράγιο τώρα, βλέπετε η λειτουργία τελείωσε σύντομα. Ευτυχώς τον Παπακυριάκο εδώ και αρχίζει πρωί-πρωί. Άρα έχουμε άνεση, έχουμε χρόνο. Και όσο εγώ θα αντέξω, και τα δικά σας τα πόδια δεν θα πονάνε όσοι είστε όρθιοι, θα προσπαθήσουμε από αυτά να πούμε μερικά ωφέλιμα, ψυχοφελή, ώστε από τη σημερινή ημέρα, από τη σημερινή γιορτή, να μείνουν διδάγματα, αδελφοί μου. Να μείνουν ωφέλειες πνευματικές. Να μείνουν αποφάσεις για τη ζωή μας. Και ας έρθουμε στο πρώτο. Το έχω πει κι άλλη φορά, δεν θυμάμαι αν στη Δράμα το είπα ή αλλού. Να το επαναλάβω πάλι σήμερα. Υπάρχει κανένας άνθρωπος στον κόσμο που να έχει γεννηθεί από πέτρα, από βράχο, να μην έχει πατέρα και μάνα? Υπάρχει κανείς? Και τα νόθα ακόμα, τα εξόγαμα αυτά, πάλι από κάποιον πατέρα και κάποια μάνα είναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πατέρα και μάνα. Και θα έπρεπε σήμερα, αν μη τι άλλο εμείς εδώ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να θυμόμαστε αυτά τα δύο ονόματα, τον πατέρα και τη μάνα του Αγίου Ιωάννου, του θεολόγου και ευαγγελιστού. Τους θυμάστε πως λεγότανε? Ήμασταν μικρά παιδιά και πηγαίναμε στο σχολείο, μαθητούδια, και πειράζαμε ένας τον άλλον σαν σχήμα λόγου, έτσι σαν λογοπαίγνιο, και λέγαμε, βρε εσύ, τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα? Με του Ζεβεδαίου είχαν πατέρα. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα? Και ξέραμε όλοι ότι τα παιδιά του Ζεβεδαίου είναι ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Πατέρα λοιπόν ο Ζεβεδαίος ο ψαράς. Θάλασσα όπου εψάρευε η όμορφη Γαλιλαία, η λίμνη της Γενισαρέτ, το χωριό που κατοικούσε ο Ζεβεδαίος, η Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας. Ναι, αλλά τον πατέρα τον ξέραμε και τον ξέρετε κι εσείς και το λέει και το Ευαγγέλιο. Όμως η μάνα του ποια είναι? Γιατί οι περισσότεροι εδώ μέσα μάνες είστε. Για φανταστείτε το παιδί σας, σιγά σιγά, να ρωτήσουν το παιδί σας ποιον έχεις πατέρα και ποιον έχεις μάνα, και να θυμάται του πατέρα το όνομα. Τον πατέρα μου το λένε Γιώργο, Γιάννη, Πέτρο, Κωνσταντίνο. Τη μάνα σου, αμ δεν ξέρω τι μάνα μου, δεν έχει όνομα η μάνα μου. Θα σας καλοφαινότανε αυτό? Πέστε μου τώρα. Τον πατέρα τον λέγανε Βεβαίο. Τη μάνα του Ιωάννη την ξέρετε όλοι σας, αλλά ξέρετε ποια είναι? Α, μπράβο. Και εγώ έλεγα να βαθμολογήσω με μηδενικό, αλλά εσείς τώρα είναι άριστα. Η Σαλόμη λοιπόν, και πρέπει να ξέρετε το αντίθετο έγινε. Τώρα καμιά φορά φωνάζομαι σας τις μάνες σας, μαλώρομαι, να πάτε τα παιδιά σας στην εκκλησία, να τα μιλάτε για τον Χριστό, να πλησιάζουν την Αγία Τριάδα κοντά στην Παναγία,
και σας κεραυνοβολούμε εμείς οι ιεροκήρυκες και οι ιερωμένοι ότι εσείς φταίτε, διότι τα παιδιά σας δεν είναι κοντά στο Χριστό. Σας το λέμε και το ξαναλέμε σε σημείο που να γίνονται κομπλεξικές οι μάνες. Λες να καταδικαστώ? Λες να με κολλάσει ο Θεός για τα παιδιά μου? Λοιπόν, σας λέω, στην περίπτωση της Σαλόμης και του Ιωάννου έγινε το αντίθετο. Δεν πήγε η Σαλόμη το παιδί στο Χριστό, αλλά το παιδί πήγε τη Σαλόμη στο Χριστό. Ο Ιωάννης πήγε πρώτος κοντά στο Χριστό, όπως το λένε τα Ευαγγέλια. Ψαράστηκε εκείνος μαζί με τον πατέρα του. Ξέρετε πόσο χρόνο ήτανε? Μόνον 17 χρονών. Παλικαράκι μικρό, νεαρό, ναι. Έχει σημασία αυτό που λέω. Άλλο να αφιερώνεις τα γεράματά σου στο Χριστό και άλλο να αφιερώνεις τα νιάτα στο Χριστό. Ψάρευε μαζί με τον πατέρα του και αυτόν πρωτοκάλεσε ο Χριστός. Έλα από σήμερα. Δεν θα ψαρεύεις ψάρια. Μαζί μου έλα να ψαρεύεις ανθρώπινες ψυχές. Όχι σε αυτήν την ηλική θάλασσα της Γαλιλαίας. Στη θάλασσα του κόσμου, της κοινωνίας. Ρίξε τα δίχτυα σου ψαρά. Το θυμάσαι το πείμα? Και αγάλια να μη σπάσουν. Θα ρω πως τούτη τη φορά χιλιάδες θα έχουν πιάσει. Θα το θυμάσαι το δημοτικό σχολείο? Το καραβάκι. Το καραβάκι, το ίδιο ποίημενα. Το ίδιο ποίημενε. Με το καραβάκι, το λέγαμε κάποια στο σχολείο. Ρίξε τα δίχτυα σου ψαρά και αγάλια να μη σπάσουν. Θα ρω πως τούτη τη φορά χιλιάδες θα έχουν πιάσει. Λοιπόν, η Σαλόμη ψαρεύτηκε και αυτή στο δίχτυ του Ιωάννη. Ίσως θα ήταν και η πρώτη. Άμα τον είπε ο Χριστός, πάνε να μιλήσει τον κόσμο για μένα, για τη βασιλεία μου, για το Ευαγγέλιο μου, για τα αιώνια αγαθά, είμαι βέβαιος, δεν το λέει το Ευαγγέλιο αυτό, αλλά είμαι βέβαιος, πού θα πήγε πρώτα να μιλήσει? Είναι γνωστό, εδώ τα αυτιά σας, είναι γνωστό ότι το παιδί αγαπάει πολύ τη μάνα και τα μυστικά τα λέει στη μάνα πρώτα. Και θα πήγε, φανταστείτε, 17 χρόνο παλικάρι, κάθισε κοντά στη Σαλόμη, μανούλα, εγώ ευρήκα τον Χριστό το Μεσσία. Δεν ξέρεις τι ωραίος είναι, δεν ξέρεις τι γλυκά μιλάει, δεν ξέρεις τι θαύματα κάνει, έλα και εσύ μανούλα μου να γνωρίσεις τον Χριστό. Και έτσι η Σαλόμη, η μάνα, ακολούθησε τον Ιωάννη και πήγε κοντά στον Χριστό και έγινε και αυτή μυροφόρα. Έγινε μαθήτρια του Χριστού και ακολούθησε τον Χριστό μαζί με τον Ιώνη στον Ιωάννη. Και αυτά μεν είναι του συναξαρίου στοιχεία, της ιστορίας στοιχεία, που δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία το πού γεννήθηκε, το ποιος είναι ο πατέρας και η μάνα, το πώς ξεκίνησε, δεν έχουν μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το πώς συνέχισε ο Ιωάννης και πώς τελείωσε. Γιατί λέει μια παροιμία, την ξέρετε όλοι σας, η αρχή είναι το ίμιση του παντός και όπως στρώνεις έτσι θα κοιμηθείς. Δεν ξεκίνησε μόνο καλά και καλά συνέχισε και καλά τελείωσε και μακάρι, αδελφοί μου, όπως και εσείς τώρα καλά συνεχίζετε και καλά ξεκινήσατε και είστε κοντά στο Χριστό, μακάρι, σας το εύχομαι με όλη την καρδιά μου, έτσι να συνεχίσετε, στην Εκκλησία να είστε, στο Χριστό να είστε, στα μυστήρια να είστε και τα τέλη σας και τα δικά μου τα τέλη, όπως τα ακούσα δυο φορές στη λειτουργία τώρα, να είναι χριστιανικά, ανεπέσχυντα, καθαρά και καλή απολογία. Εάν δεν είναι το τέλος καλό, τι να την κάνω την καλή αρχή? Καμιά αξία δεν έχει. Και ποια είναι η συνέχεια? Ο Ιωάννης, λόγω και της νεότητος, γιατί οι νέοι έχουν ενθουσιασμούς και αισθήματα, όλα τα μεγάλα και τους ηρωισμούς και τις θυσίες τις κάνουν οι νέοι, και όλα τα στραβά και τα ανάποδα και τις παλιανθρωπίες τις κάνουν οι νέοι. Γιατί βράζει το αίμα, είτε ο νέος κολλήσει επάνω στο Χριστό, θα είναι ζεστός ο παδός του Χριστού, είτε κολλήσει στον διάβολο, θα είναι χυδαίος ο παδός του διαβόλου. Ο νέος είναι ή του ύψους ή του βάθους. Ο νέος είναι ή σωτηρία ή καταστροφή. Ο νέος είναι ή πολύ καλός ή πολύ στραβός. Και ο Ιωάννης κόλλησε πάνω στο Χριστό λόγω ενθουσιασμού,
Όλοι οι άλλοι 11 μαθητές του Χριστού ήταν γεραλαίοι, μεσήλικες, ηλικιωμένοι. Και αυτός ανάμεσά τους, λέει ο συνεξαριστής, και το φαντάζομαι, έτσι θα ήταν κάπως. Όποιο θέλημα είχαν να κάνουν, όποια δουλειά είχαν, όποιο διακόνημα. Τρέξε Γιαννάκη, πάνε από εδώ σήμερα, πάνε από εκεί αύριο, όλοι τον διατάζανε. Και ο Χριστός κάτι που ήθελε, δεν το έλεγε στον Πέτρο, στον Ιάκωβο, ήταν μεγάλοι αυτοί. Στον Ιωάννη, παιδί μου εσύ μικρός είσαι, να κάνεις τις δουλειές. Και φανταστεί τον Ιωάννη τώρα, να πηγαίνει στη βρύση και να φέρει νεράκι καθαρό, να πιει ο Χριστός. Να φέρνει το φαΐ, να πηγαίνει στη θάλασσα, να φέρει τα ψάρια. Να κάνει διαρκώς θελήματα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ονομάστηκε ο αγαπημένος μαθητής. Τον αγαπούσε πολύ ο Χριστός. Μα θα πείτε, διακρίσεις έκανε ο Χριστός. Δεν αγαπούσε τους άλλους 11. Δεν αγαπούσε όλο τον κόσμο. Εδώ το Ευαγγέλιο λέει ότι τόσο πολύ αγαπούσε τον κόσμο όλο ο Χριστός, ώστε και την ψυχή του έδωσε. Θυσιάστηκε για μας. Πώς λοιπόν μας λες εσύ ότι αγαπούσε τον Ιωάννη παραπάνω? Γιατί εσείς τα παιδιά σας τα αγαπάτε εξίσου, νομίζετε? Τα αγαπάτε μεν όλα. Δεν υπάρχει παιδί που να μην το αγαπάει η μάνα. Αλλά εκείνο το παιδί σας που είναι το πιο τρυφερό, το πιο μικρό και που είναι διαρκώς κοντά σας και σας κάνει τα θελήματά σας και μάνα και μάνα και μάνα, το αγαπάτε κάπως διαφορετικά το παιδί αυτό. Κάθε παιδί της μάνας αγαπητό και ωραίο είναι. Αλλά στην καρδιά μέσα το καλύτερο παιδί έχει την καλύτερη θέση. Δεν είναι έτσι? Έτσι ακριβώς και ο Χριστός μας. Όλο τον κόσμο τον αγαπούσε. Για όλους τους ανθρώπους θυσιάστηκε. Και τους 12 μαθητές αγαπούσε. Μα τον Ιωάννη τον υπεραγαπούσε. Γιατί και ο Ιωάννης αγαπούσε πιο πολύ τον Χριστό. Και που φαίνεται αυτό. Όχι μόνο διότι έκανε θελήματα, αυτό είναι το λιγότερο. Όχι διότι ήταν πρόθυμος. Όχι διότι ήταν νέος και ωραίος. Αλλά ο Ιωάννης, λέει το Ευαγγέλιο, όταν ήρθαν οι δύσκολες στιγμές, γιατί η αγάπη στις δύσκολες στιγμές φαίνεται. Εάν αγαπάς κάποιον και είσαι φίλος, να θυσιαστείς στις δύσκολες τις ώρες. Και ο Ιωάννης τι έκανε? Όταν πήγαν να συλλάβουν τον Χριστό, το περιστατικό το θυμάστε. Οι άλλοι μαθητές φοβηθήκανε. Ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, ο μεγάλος Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος. Μπροστά σε μία υπηρέτρια στην αυλή του αρχιερέα, του Άννα και του Καϊάφα. Ούκ είδα τον άνθρωπο μία φορά, δύο φορές. Με θόρκου ειρνήσατο, έκανε και όρκο. Ούκ είδα τον άνθρωπο και την ίδια στιγμή λέει, εκεί στην αυλή του αρχιερέως ήτανε κοντά και ο Ιωάννης και πάνω στη φωτιά που είχαν ανάψει τη νύχτα έβαλε τα χεράκια του έτσι και θερμενότανε. Και λέει τώρα ο Ευαγγελιστής, ήταν εκεί και ο Ιωάννης κοντά στο Χριστό που τον είχαν συλλάβει και δεν έφευγε λέει, γιατί ήταν και γνωστός στον αρχιερέα. Σίγουρα ο Ιωάννης που πουλούσε ψάρια, πουλώντας τα ψάρια στις γειτονιές, θα τον είχε πελάτη φαίνεται τον αρχιερέα και είχε το θάρρος και τη γνωριμία και μπήκε μέσα στην αυλή. Αυτό το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το λέει αυτό το πράγμα. Σίγουρα λέει θα πουλούσε ψάρια και θα ήταν γνωστός στον αρχιερέα γι' αυτό. Και μπήκε μέσα να παρακολουθείς να δει τι θα γίνει ο δάσκαλος. Θα τον χτυπήσουνε, θα τον κακοποιήσουνε, θα τον βασανίσουνε. Α, σταθώ κι εγώ να με βλέπει, να πάρει θάρρος. Σαν άνθρωπο τον βλέπει στον Χριστό. Και όχι μόνο αυτό έκανε, στο μυστικό δείπνο. Εδώ δεν την έχουμε την εικόνα, σαφώς καθαρά δεν φαίνεται, αλλά σε άλλες εικόνες φαίνεται καλύτερα. Ο αναπεσόν επί το στήθος αυτού, όταν είπε ο Χριστός εκείνον τον φοβερό λόγο, ένας από εσάς τους 12 προδότης θα παραδώσει τον δάσκαλο, θα με πάει στους γραμματείς και τους φαρισαίους. Αρχίσαν λέει οι μαθητές και λέγανε, μήπω εγώ Κύριε, μήπως είμαι εγώ ο προδότης? Και τότε λέει τόσο πολύ αγαπούσε τον Χριστό ο Ιωάννης, δεν άντεξε. Έπεσε πάνω του και τον αγκάλιασε. Και έπεσε το αυτί του Ιωάννη επάνω στην καρδιά του Χριστού, ακριβώς εδώ αριστερά. Και άκουσε τους παλμούς. Εγώ λέω, έτσι το ερμηνεύω. Την ώρα εκείνη που άκουσε τους παλμούς από την καρδιά του Χριστού, που το αυτή ήταν απάνω, θα τον είπε ο παλμός της καρδιάς σου, Ιωάννη, να με αγαπάς κι εσύ όπως σε αγαπώ κι εγώ. Και έγινε
ο αιώνιος όρκος της αγάπης. Από τότε ο Ιωάννης δεν έπαυσε να αγαπά τον Χριστό. Πού αλλού φαίνεται. Και καλά πέρασε εκείνη η ώρα στο μυστικό δείπνο. Και οι άλλοι σκορπίσανε. Και ήρθε η ώρα να σταυρώσουν τον Χριστό και το Ευαγγέλιο σήμερα το είπε. Και ανέβηκε πάνω στο Γολγοθά ο Χριστός με το σταυρό στην πλάτη. 30 οκάδες λένε οι πατέρες ήταν ο σταυρός του Χριστού. Και ίδρωσε και πόνεσε και ήταν μαστιγωμένος και αιματωμένος και γονατισμένος. Και έμειναν κοντά μόνον οι μαθήτρες λίγο πιο μακριά οι άλλες. Η Σαλόμη και η Μαγδαληνή. Και κοντήτρα η Παναγία και ο Χριστός. Όπως σε πολλές εικόνες είναι κάτω ακριβώς. Από τη μια μεριά η Παναγία και την άλλη ο Ιωάννης. Ό,τι πολύτιμο στον κόσμο έχουμε είναι η μάνα μας, δεν είναι έτσι? Αν δείτε άνθρωπο και δεν σέβεται τη μάνα του, αυτός είναι κτίνος. Θα το ξαναπώ. Όποια κι αν είναι η μάνα σου, δεν έχει σημασία, είναι ανάποδη, στριμμένη, παλαβή, ακόμα κι ανήθικη. Οποιαδήποτε κι αν είναι η μάνα σου, ό,τι πολύτιμον υπάρχει στον κόσμο, πρώτα ο Θεός και μετά η μάνα. Αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν σέβονται τη μάνα, την πουλάνε, την βρίζουνε, τη χτυπάνε, τη διώχνουν από το σπίτι, επαναλαμβάνω, δεν είναι άνθρωποι, ούτε τα ζώα δεν το κάνουν. Χειρότερα και από τα κτίνη είναι. Ό,τι πολύτιμον έχουμε η μάνα. Και εκείνη τη δύσκολη ώρα που ξεψυχούσε ο Χριστός, είπε μερικά φοβερά λόγια, θυμήθηκε τη μάνα του. Σε ποιον παρέδωσε παρακαλώ τη μάνα του? Σε εκείνον που είχε εμπιστοσύνη, σε αυτόν που αγαπούσε. Ιδού η μήτυρ σου. Από σήμερα κάνει τη μάνα εσύ, εγώ δεν υπάρχω. Πάρε σε παρακαλώ τη μάνα μου και σαν τα μάτια σου. Να την έχει, επειδή με αγαπάς, θα αγαπάς και τη μάνα μου. Και παρέλαβε, λέει ο μαθητής, αυτήν στα ίδια. Στο σπίτι του και μαζί του, συνέχεια ο Ιωάννης είχε πλέον την Παναγία. Από εκεί μόνο φαίνεται η αγάπη του Ιωάννη στο Χριστό, επειδή του έκανε θελήματα, επειδή έπεσε στο στήθος του, επειδή πήγε στην αυλή του Καϊάφα, επειδή πήρε τη μάνα του. Όχι, απέδειξε αυτήν την αγάπη για να πάει αυτόν τον τίτλο ο αγαπημένος μαθητής. Έκανε και καλύτερα ακόμα, μεγαλύτερα ακόμα έκανε. Τι μεγαλύτερο από αυτό είναι? Μεγαλύτερο από το να πάρεις τη μάνα του Χριστού στο σπίτι σου? Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Μεγαλύτερα, λέει ο Χριστός, αγάπη από αυτήν δεν υπάρχει. Ή να τις την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Για να αποδείξεις πόσο αγαπάς έναν άνθρωπο, πρέπει να φτάνει η αγάπη σου μέχρι θυσίας. Και η αγάπη του Ιωάννη έφτασε μέχρι θυσίας. Πότε? Όταν αλήφθηκε ο ουρανός, στον ουρανός ο Χριστός. Όταν έφυγε τον κόσμο αυτόν και έγινε η Πεντηκοστή, και πήραν την εντολή οι μαθητές και το Άγιο Πνεύμα να πάνε να κηρύξουνε, λέει το συναξάριο. Έπεσε ο κλήρος τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή να αποχωριστεί από τον αδελφό του. Να φύγει από τα Ιεροσόλυμα. Να πάει να κηρύξει στη Μικρασία. Και για μας τους Έλληνες, η Μικρασία έχει μεγάλη σημασία. Εκεί στη Μικρασία να πάει να κηρύξει, αλλά για να πάει στη Μικρασία, και σας παρακαλέσω επειδή το χρόνο δεν έχουμε, να βρείτε και να διαβάσετε τας περιόδους, ένα βιβλίο είναι αυτό, τας περιόδους του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Τα έχει γράψει ο μαθητής του, ο Πρόχωρος. Ο Πρόχωρος ο μαθητής του έχει γράψει, εκεί μέσα είναι τα θαύματα του, η διδασκαλία του, οι περιπέτειές του και ο θάνατός του και η μετάστασή του που γιορτάζουμε σήμερα. Είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο μέσα. Λέει λοιπόν εκεί μέσα, για να πάει, λέει, από τα Ιεροσόλυμα στη Μικρά Ασία, μπήκε στο καράβι. Ξέρετε πόσες μέρες περιπλανήθηκε? Έγινε ναυάγιο και έμεινε, λέει, 40 ημερόνυχτα στη θάλασσα, παλεύοντας με τα κύματα, για να δοκιμάσει ο Χριστός την πίστη του, την αγάπη του. Εάν με αγαπά, 40 ημερόνυχτα μέσα στη θάλασσα. Και βγήκε με το κύμα στη Μικρά Ασία και από όλες τις πόλεις που είχε τότε η Μικρά Ασία, η ευλογημένη Μικρά Ασία, η ωραία Μικρά Ασία. Τον έκανε ο Χριστός σαν έδρα του, σαν επισκοπή του θα λέγαμε, μία κυρίως πόλη, την Έφεσο. Θυμάστε στο τελευταίο κήρυγμα που κάναμε ότι σας είπα, ότι θα πάω εγώ στην Έφεσο και όταν γυρίσω θα σας πω εντυπώσεις από την Έφεσο, σας είπα. Τώρα πριν πω τις εντυπώσεις όμως,
Τύπο τις εντυπώσεις. Από όλες τις πόλεις μέσα πήγε και διάχει την Έφεσο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Διότι πράγματι όπως πήγαμε και την είδαμε σε μια ωραιοτάτη περιοχή. Ήτανε κοντά στη θάλασσα. Όχι σαν τη Δράμα Μεσογειακή. Τώρα όμως δεν έχει θάλασσα εκεί. 70 περίπου χιλιόμετρα ο Μέανδρος ποταμός έκανε προσχώσεις εκεί και από σεισμούς που έγιναν και η πόλη χάλασε και γέμισε άμμο μέσα και 70 χιλιόμετρα τώρα μακριά από τη θάλασσα έμεινε. Όλο εκείνο το μέρος έγινε κάμπος. Μα δεν μπορώ με λόγια και λογοτέχνης μεγάλος δεν είμαι να ζωγραφίσω και να παραθύσω πόσο ευλογημένη είναι η Έφεσος. Όχι διότι μόνον είναι ωραία γεωγραφικός, τοπογραφικός, έχει ωραίο τοπίο, έχει ωραία φύση. Αλλά διότι περπάτησε εκεί ο Ιωάννης. Νομίζεις και οι πέτρες ακόμα στράφτουνε. Και οι δρόμοι και τα χώματα και τα κλαριά και τα λουλούδια. Δεν υπάρχει άσχημο πράγμα. Νομίζεις και βλέπεις τον Ιωάννη, τον ευλογημένο Ιωάννη. Να περπατάει εκεί στη Μικρά Ασία και να πηγαίνει στην Έφεσο. Τι υπάρχει τώρα στην Έφεσο? Υπάρχουν τα ερείπια από την παλαιά πόλη, δεν θα πω για τίποτε άλλο. Μόνο για τη σημερινή γιορτή θα πω, γιατί θέλω κι άλλα διδακτικά να αναφέρω. Μέσα σε μία μεγάλη εκκλησία γύρω στα 100 μέτρα μάκρος. Τα ερείπια είναι ως τα παράθυρα. Ένα περίπλοκο, ένα ωραίο πράγμα. Στολίδι. Πήραν οι Τούρκοι τις πλάκες και τα μάρμαρα και τα υλικά και πλάι φτιάξαν μεγάλο τζαμί. Και ό,τι έμεινε στο κέντρο της εκκλησίας, εκεί που ήταν περίπου η Αγία Τράπεζα και λίγο πιο μπροστά από την Αγία Τράπεζα, υπάρχει ο τάφος του Αγίου Ιωάννου. Μια καταπακτή υπάρχει από πάνω. Ένα τελάρο με σίδερα. Μέσα στον τάφο τα οστά του δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν, ξέρετε? Γιατί του λέει γιορτή σημερινή. Μετέστη ο Ιωάννης, δηλαδή όπως η Παναγία μας δεν έμεινε στον τάφο στη Γεστήμανη και όπως ο Χριστός δεν έμεινε στον τάφο αλλά αναστήθηκε. Ήταν τόσο Άγιο το κορμί του, ο Παρθένος μας δεν λέμε, ο εγκρατής, ο καθαρός, ο αγνός, ο άσπυλος, σαν τον άγγελο τόσο καθαρός ήταν και η γη ήταν τόσο βρώμικη να χαθεί στο σώμα του Ιωάννη. Λέει το συναξάριο, ό,τι λέει, με θυμίσει τον τάφο σταματήσαμε, ότι εκεί όταν πήγε στην Έφεσο ο Ιωάννης, ποιος τον πολέμησε ξέρετε? Επειδή περισσότερες γυναίκες είστε εδώ μέσα, μην παραξηγηθείτε όμως, ένας διάολος ενσαρκωμένος, Ρωμάνα του όνομά της, μια γυναίκα μέγερα, μια γυναίκα κόλαση. Γιατί οι γυναίκες, το ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά, ή θα είναι πολύ καλές και κοντά στο Χριστό, ή να σε φυλάξει ο Θεός από τις γυναίκες. Διάολος εσαρκωμένος η Ρωμάνα, και λέει το συναξάριο, όχι μόνο κακόψυχη και διαφθαρμένη και πρόσθετη γυναίκα ήτανε, αλλά ήταν και σωματώδης, δεκαπλάσια από τον Ιωάννη, μικρός όμως ο Ιωάννης, πολύ μεγάλη αυτή, και έβαλε ο διάολος αυτήν τη γυναίκα, λέει, να κακομεταχειριστεί τον Ιωάννη. Γιατί ο Ιωάννης εκεί δεν πήγε να φάει ψωμάκι όπως τώρα εμείς οι παπάδες. Σας κηρύττουμε μεν, σας διδάσκουμε, σας λειτουργούμε, αλλά έχουμε ψωμάκι από το κράτος. Και μας δίνετε εσείς ψωμάκι και τρώμε. Ο Ιωάννης, όπως τον είπε ο Χριστός, δεν είχε σακούλα μαζί του, δεν είχε λεφτά. Ακτήμονας ήταν. Και έπρεπε να δουλέψει ο ίδιος για να βγάλει το ψωμί του. Και πάει και πιάνεται, να η αγάπη του Χριστού, μέχρι θυσίες. Πάει και πιάνεται υπάλληλος αυτήν τη Ρωμάνα, στην πόρνη, το τέρας, στη βρωμιάρα αυτήν. Και η Ρωμάνα, χωρίς να ξέρει ότι αυτός είναι απεσταλμένος του Θεού, να τον βασανίζει, λέει, να τον χτυπάει κάθε μέρα, να τον εξευτελίζει. Και μια μέρα ήταν έτοιμη με το μαχαίρι, το έχω δει και σε εικόνα αυτό. Έτοιμη να κόψει το κεφάλι του. Σε έχω εδώ, τεμπέλησε, ταΐζω, υπηρέτη και δεν δουλεύεις. Και τότε λέει, για να αποδείξει ο Χριστός την αγάπη του στον Ιωάννη, ότι είναι χρήσιμος ο Ιωάννης, ότι ο Ιωάννης πήγε στη Μικρά Ασία να την κάνει χριστιανική. Τότε έκανε ένα θαύμα, λέει. Ένα πεθαμένο παιδί υπήρχε εκεί.
μέσα στο λουτρό, γιατί σε λουτρό δούλευε. Υπάλληλος ένα λουτρό ήταν. Και έψαχνα να βρω το λουτρό αυτό, αλλά οι αρχαιολόγοι δεν το ξαναρώτησαν την αρχαιολόγο, δεν ήξερε. Υπάρχουν κάτι καμάρες σαν λουτρά, κάπου εκεί βέβαια. Δούλευε ο Ιωάννης σαν υπάλληλος και μέσα εκεί στο λουτρό πνίγηκε ένα παλικάρι. Δόμνος το όνομά του. Και ο Ιωάννης γονάτισε κοντά στον πεθαμένο, λέει, και έκανε προσευχή. Και αναστήθηκε ο δόμνος και τότε η Ρωμάνα κατάλαβε αυτή η πόρνη. Ότι αυτός δεν είναι τυχαίος άνθρωπος, δεν είναι υπηρέτης. Και τον προσκύνησε και αυτή βαφτίστηκε και ο δόμος βαφτίστηκε και ο πατέρας βαφτίστηκε και όλη η Έφεσος τώρα και η περιοχή που λατρεύαν την Αρτέμιδα, την Αρτέμιδα λατρεύαν. Πιστέψαν στον Χριστό από τον Ιωάννη. Εκεί λοιπόν στην Έφεσο που πιστέψαν και έγιναν τα θαύματα αυτά που είναι το ιερό της Αρτέμιδος, φτιάξαν αυτή τη μεγάλη εκκλησία και όταν πέθανε ο Ιωάννης σε μεγάλη ηλικία, πριν πεθάνει, παρακάλεσε τον πρόχωρο και τους μαθητές του. Σε παρακαλώ πρόχωρε, πάρε μερικούς ακόμα. Να πάμε εκεί στο λόφο επάνω, πραγματικά λόφος είναι, όπως λέω σε ένα ξάριο. Είναι ένα κάστρο του Ιουστινιανού εκεί. Εκεί θέλω να προσκυνήσω. Και πήγανε μαζί, λέει, και πήρε ο ίδιος το φτιάρι και τον κασμά. Και έσκαψε τη γη και έκανε τον λάκκο το μεγάλο και μπήκε μέσα. Πώς σας φαίνεται, λέει, χωράω εδώ μέσα, καλά είναι. Τώρα σκεπάστε με. Σε πολύ μεγάλο γύρας ο Ιωάννης, 90 χρονών. Μοναχός του έκανε τον τάφο του, μοναχός του μπήκε μέσα, τον σκέπασαν οι άλλοι και μόνο τα παπούτσια έμειναν απ' έξω, λέει. Και τρέχει ο πρόχωρος, μόνος τον έθαψε, σταύρωσε τα χέρια και πέθανε. Τρέχει να το πει στους άλλους, στην εκκλησία των Εφεσίων. Ξέρετε, ο δάσκαλός μας πήγε μοναχός και μπήκε στον τάφο και εκεί πέθανε. Χάσαμε τον δάσκαλο. Και όταν τρέξανε πάνω στο μνήμα να δουν πώς τον βάλαμε στον τάφο, βρήκαμε μόνο τα παπούτσια του, το σώμα δεν υπήρχε. Τέτοιο ωραίο και άγιο και καθαρό και αμόλυντο σώμα δεν το κράτησε η γη, αλλά θαρτοποιήθηκε αμέσως και πήγε στους ουρανούς. Και αυτή τη γιορτή, τη μετάσταση του Ιωάννου, τη γιορτάζουμε σήμερα. Έμεινε λοιπόν ο τάφος κενός. Ναι, αλλά εμένα τι μου έκανε εντύπωση. Ότι εκεί στον τάφο, να κοιτούν οι δύο μαζί μου, ήταν αυτή η ώρα που βλέπετε. Οι Τούρκοι πηγαίνανε και οι τουρίστες πηγαίνανε, και κυρίως οι Τούρκοι, γραμμή. Και γονατίζανε πάνω στην καταφακτή στον τάφο και ξαπλώνανε και βάζανε το στόμα τους οι Τούρκοι, οι Μουσουλμάνοι. Και κάνουν τρεις βαθύς πνοές. Λέω, καλά, αυτός είναι δικό μας χριστιανός Άγιος, εσείς Μουσουλμάνοι, εσείς δεν μας χωνεύετε. Γιατί το κάνετε αυτό, εκεί στην Έφεσο, και λέει ο Τούρκος. Αυτός ο Άγιος σας, ο Ιωάννης, πολύ θαυματουργός είναι. Όσες αρρώστιες έχουμε στο θώρακά μας, στα πνευμόνια μας, θεραπεύονται αμέσως. Τρεις πρωές κάνουμε και γινόμαστε καλά. Κάθε μέρα θαύματα κάνει. Δεν υπάρχει το λείψανό του, ο τάφος του. Σαν τον Πανάγιο τάφο του Χριστού είναι. Μόνο που κάνουν τρεις πρωές γίνονται καλά τα νοσήματά τους. Και τώρα, ας αφήσουμε αυτά, να πούμε και μερικά πιο πνευματικά. Σας είπα γιατί ονομάζεται ο Ιωάννης ο μαθητής της αγάπης, δεν είναι έτσι? Είναι και ένας άλλος λόγος και θα σας παραπέμψω να τον μάθετε πώς, διαβάζοντας. Να πάτε σήμερα στο σπίτι σας και η καλύτερη τιμή, η καλύτερη ευχαριστία στον Άγιο Ιωάννη θα είναι αν πάτε σήμερα και ανοίξετε τις τρεις καθολικές επιστολές του. Τρεις μικρές καθολικές επιστολές είναι γραμμένες μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, τι θα δείτε? Και στα τρία αυτά κείμενα ο Ιωάννης σχεδόν δεν μιλάει για άλλο θέμα, αλλά μιλάει για την αγάπη. Και το σημερινό ανάγνωσμα, το αποστολικό, είναι από τις επιστολές του και μιλούν για αγάπη. Από όλα αυτά τα γράμματα της αγάπης, γιατί κανείς ό,τι έχει μέσα του, αυτό γράφει κιόλας. Αν πάρετε δικά μου βιβλία και τι γράφω, είναι αυτά που πιστεύω. Από τα γραπτά καταλαβαίνεις ο άνθρωπος που γράφει τι άνθρωπος είναι. Άμα κανένας πρόστιχος και διεφθαρμένος, γράφει σεξουαλικά πράγματα. Άμα κανένας μάγος, γράφει δαιμονικά, σολομονικά. Και άμα κανένας χριστιανός, γράφει χριστιανικά πράγματα, ευαγγελικά. Λοιπόν, ο Ιωάννης γράφει διαρκώς για την αγάπη, γιατί η καρδιά του ήταν πλημμυρισμένη από αγάπη. Και από όλα αυτά τα ωραία λόγια της αγάπης, κρατήστε αυτό που έλεγε το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Ο Θεός αγάπη εστί.
μπορεί κάποιος Ιωχωβάς, μπορεί κάποιος αιρετικός, κάποιος άθεος, να χαστεί καμιά φορά αυτή την ερώτηση, και τι είναι ο Θεός και πάτε στην Εκκλησία. Να απαντάτε έτσι, ο Θεός αγάπη. Όλη η ζωή του Χριστού μας αγάπη, τα θαύματα αγάπη, το Ευαγγέλιο αγάπη, η ουσία του Θεού είναι η αγάπη. Ο Θεός αγάπη, εστί, και λέει παρακάτω, ο μένον εν δι' αγάπη, το θυμάσαι, ο μένον εν δι' αγάπη εν το Θεό μένει, ο δε Θεός εν αυτό μένει. Δηλαδή, όποιος έχει αγνήσει αγάπη στην καρδιά του, έχει και το Θεό μέσα του. Όποιος δεν έχει αγάπη, Θεό δεν έχει. Και λέει κάπου αλλού στην επιστολή αυτήν, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, τι λέει. Εάν λέει δεν αγαπάς τον άνθρωπο που είναι πλάι, που τον βλέπεις, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό που δεν τον βλέπεις. Ώστε λοιπόν, εκείνος που λέει ότι αγαπάει τον Θεό, έχει υποχρέωση πρώτα να αγαπάει τον άνθρωπο. Και σε αυτό επάνω, λένε οι πατέρες και οι θεολόγοι, ο Ιωάννης λέει την αγάπη τη ζωγράφησε. Μέσα στις τρεις επιστολές του έχει δώσει τη ζωγραφιά της αγάπης. Μα η αγάπη είναι ιδέα, πώς ζωγραφίζεται. Άμα κάνεις ένα σταυρό, ζωγραφίζεις την αγάπη. Καθέτος ο σταυρός, λέει, είναι η αγάπη προς τον Θεό. Και οριζοντίος ο σταυρός είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Σταυρωμένη αγάπη, με θυσία αγάπη. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Και όχι μόνο τις επιστολές του να διαβάσετε, θα σας παρακαλέσω και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από αυτό το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη πήρε τον τίτλο ο Θεολόγος. Τρεις Άγιοι στη θρησκεία μας μέσα. Λέμε το Ευαγγέλιο του, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, είναι όλο θεολογία και γι' αυτό πήρε το παράσημο τον τίτλο ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Και ακόμα, λόγω διότι έγραψε αυτό το Ευαγγέλιο το θεολογικό και ανεβάζει τον άνθρωπο σε μεγάλα ύψη, το σύμβολο του Αγίου Ιωάννη το θεολόγο ποιος είναι, τι σύμβολο έχει, έναν αετό έχει πλάι του. Όπου θα δείτε ζωγραφισμένο τον Άγιο Ιωάννη, μαζί θα δείτε και έναν αετό. Ο αετός συμβολίζει τα ύψη της θεολογίας. Πόσο ψηλά ανεβαίνει κανείς άμα διαβάζει το Ευαγγέλιο του. Και σας παρακαλώ ακόμα, όταν φτάνει το Πάσχα η Ανάσταση, μη τυχόν καμιά σας και κανένας φύγει από τη λειτουργία. Θα κάθεστε εκεί στη λειτουργία, αν όχι για άλλο λόγο, για να ακούσετε αυτό το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως. Εν αρχή, στη λειτουργία δηλαδή, όχι έξω να μπει. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος και ο Λόγος άφησε γένετο και εσύ. Μα τι ωραία γράμματα είναι. Αυτά δεν χορταίνονται. Και ένα ακόμα βιβλίο του υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη, το τελευταίο, την Αποκάλυψη, την ξέρετε. Εάν δεν την έχετε διαβάσει, δικαιολογήστε γιατί είναι λίγο δύσκολο βιβλίο. Ωραίο, μεγάλο, σπουδαίο, αλλά δύσκολο βιβλίο προφητικό. Άλλα από αυτά που είναι γραμμένα έγιναν, άλλα γίνονται στην εποχή μας, προφητείες, και άλλα θα γίνουν μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Εγώ θα σας πω μόνο μια προφητεία από την Αποκάλυψη και θα σας παρακαλέσω να τη θυμάστε πάντα. Ο Ιωάννης την Πάτμο ήταν, που γιορτάζει σήμερα ολόκληρη Πάτμος. Εκείνη το σπήλαιόν που έγραψε την Αποκάλυψη. Γράφοντας την Αποκάλυψη, θυμήθηκε τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, από τις οποίες μία ήταν η εκκλησία της Εφέσου, δηλαδή η δική του εκκλησία. Όπου ήταν αυτός ο επίσκοπος και τι λέει, και άκουσε, την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Κινδυνεύει, λέει, να σβήσει το καντήλι σου, εσύ επίσκοπε, εσύ εκκλησία της Εφέσου, γιατί άφησες την πρώτη αγάπη σου, τον ενθουσιασμό σου δηλαδή. Αυτά τα προφητικά λόγια βρήκαν την επαλήθευσή τους το 1922, επειδή οι χριστιανοί εκεί της Εφέσου δεν είχαν αγάπη φαίνεται στον Χριστό, έγινε η μεγάλη καταστροφή του 22 και μας ξεριζώσανε οι Τούρκοι και έσβησε η καντήλα της Εκκλησίας. Τώρα πλέον οι χριστιανοί δεν υπάρχουν, φοβούμαι αδελφοί μου, φοβούμαι πολύ. Μήπως αυτή η προφητεία πραγματοποιηθεί και εδώ στη Δράμα και στην Καβάλα και στην Ελλάδα και παντού, όπως έγινε στο Μεξικό πριν από λίγες μέρες με το σεισμό. Μήπως επειδή την πρώτη αγάπη την άφησαν οι χριστιανοί και αγαπούν άλλα πράγματα, αγαπούν τη σάρκα τους, τα λεφτά, τις διασκεδάσεις, τέτοια πράγματα, και δεν αγαπούμε τον Χριστό. Φοβάμαι πάρα πολύ, αδελφοί μου, μήπως αυτή η κατάρα, αυτή η προφητεία βρήκε τη σημερινή γενιά και σβήσει καντήλα και δεν μείνει ούτε ένας χριστιανός. Το φοβούν πάρα πολύ. Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος
η μεγαλύτερη αμαρτία ποια είναι, στο έχω πει κι άλλη φορά. Το να μην αγαπάς τον Χριστό ή της ου φιλή των Κύριων Ιησούν ανάθεμα έστω, Μαράναθα. Όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό, λέει, ας είναι καταραμένος. Μεγαλύτερη αμαρτία. Και επειδή σήμερα, στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι δεν αγαπάνε τον Χριστό όπως τον αγαπούσε ο Ιωάννης, φοβάμαι ότι η κατάρα είναι πολύ κοντά. Η καταστροφή είναι πολύ κοντά. Προφήτης δεν είμαι, αλλά από την Αποκάλυψη διαβάζοντας αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Και τώρα. Αρκετά δυνατά σήμερα. Απ' τη ζωή του σας είπα. Απ' τη διδασκαλία του σας είπα τι έχει γράψει. Ή μάλλον, ας πούμε για κάτι από το τέλος. Πριν ο Ιωάννης να πεθάνει, πριν να γίνει η σημερινή γιορτή της Μεταστάσεως, σε βαθιά γεράματα δεν είχε πλέον το κουράγιο. Εγώ ακόμα έχω λίγο κουράγιο και θέλω μέχρι τελευταίας μου στιγμής να μοιάσω τον Ιωάννη. Δεν μπορούσε πλέον ο γέροντας, έτρεμε, τα πόδια δεν βοηθούσαν, η φωνή δεν βοηθούσε, όπως η δική μου δεν βοηθάει. Και ανέβαινε, λέει, εδώ στον άμμονα επάνω, και αντί για κήρυμα, όπως άλλες φορές έκανε κήρυμα η δασκαλία, έλεγε μόνο δύο λέξεις και κατέβαινε. Τι έλεγε? Αγαπάτε αλλήλους. Αδελφοί μου, αγαπάτε αλλήλους. Και εγώ σήμερα, τελειώντας το κήρυγμά μου σαν συμπέρασμα, μπορεί του χρόνου να μην μπορώ καθόλου και να έρθω στη Δράμα και από μόνο αυτό. Αδελφοί μου, αγαπάτε αλλήλους. Ο ένας να αγαπάει τον άλλον, ειλικρινά, ζεστά, καθαρά, με μία αγάπη σαν του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Αδελφοί μου, αγαπάτε το ένα αυτό, δεύτερο. Και είχε, λέει ο Ιωάννης, για να αποδείξει πόσο μεγάλο πράγμα είναι η αγάπη, ένα μαθητή του, πως και εγώ είχα πολλούς μαθητές και μαθήτριες και δεν πήραν καλό δρόμο όλοι. Μερικοί βγαίνουν καλοί και τραβούν και χαίρεσαι ο δάσκαλος. Τι καλά παιδιά τα πνευματικά μου παιδιά. Και μερικοί βγαίνουν για όλοι, όπως και στην οικογένεια μέσα. Τι συμφορά στο σπίτι. Κάνει η μάνα το άπαν και το παιδί γίνεται ληστής. Κακοποιός, κατάστοπος. Φοβερό πράγμα. Ένας από τους μαθητές του Ιωάννη λέει είναι ληστής. Έφυγε από την Έφεσο, πήγε πάνω στον Όλυμπο, εκεί υπάρχει ένα βουνό, λέει το Όλυμπος. Πήγε στον Όλυμπο επάνω και ελίστευε τον κόσμο. Και το έμαθε ο Ιωάννης. Και κατάλαβε πόσο κακό πράγμα είναι. Αυτό το παιδί μου, λέει, ληστής έγινε. Και πήρε την γλίτσα του, ο Πιμήνο καλός. Το μπαστούνάκι του, 90 χρονών ήταν. Και τρέμοντα σιγά 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 σιγά, λέει, ανέβηκε τον Όλυμπο. Πήγε στο βουνό απάνω στο λιμέρι και βρήκε τον μαθητή του. Και δεν του μίλησε. Παρά μόνο στάθηκε, λέει, αντίκρυ του και τον κοίταξε και άσε να κλαίει. Και άμα είδε τα δάκρυα, την αγάπη του δασκάλου, ο ληστής έπεσε στα γόνατά του. Άσε τα σπαθιά του, τα μαχαίρια του, τα όπλα του. Δάσκαλε, με αυτό που έκανες να έρθεις για μένα στο βουνό, από σήμερα γίνομαι άνθρωπος του Θεού. Και τον έφερε κοντά στο Θεό. Και ένα τελευταίο, αυτό είναι ανέκδοτο πλέον και τελειώνω, να τελειώσουμε ευχάριστα. Ήτανε γέρος άνθρωπος ο Ιωάννης της αγάπης, λέει. Και εκεί στην Έφεσο, στο σπιτάκι του, στο καλύβι του, είχε πιάσει μια πέρδικα. Και την εξημέρωσε. Και την έκανε σαν μια κότα. Και την είχε με στην αυλή του. Και καθώς ήταν και γέρος, έπαιζε με την πέρδικα, έκανε παιχνίδια με την πέρδικα. Και περνάει, λέει, ένας άνθρωπος από εκεί, ένας κυνηγός. Και τον βλέπει να πιέζει με την πέρδικα. Κρίμα, λέει. Ήρθα κι εγώ να δω τον Ιωάννη, ένα σοφό, ένα σεβάσμιο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ακτινοβόρο, με αρετή, με αγάπη. Αλλά εσύ του λέει ξαναμωράθηκες. Με την πέρδικα κάθεσαι και παίζεις. Και τότε, λέει ο Ιωάννης, τον εδίδαξε. Δεν μου λες, του λέει, εσύ ο κυνηγός. Αυτό το τόξο που έχεις, τότε δεν είχαν όπλα, τόξα είχαν. Αυτό το τόξο που έχεις και ρίχνεις τα βέλη στο σωτηρία, το έχεις πάντα τεντωμένο. Λέει αυτός, όχι, έτσι θα σπάσει. Το τεντώνω, άμα θέλω μόνο να ρίξω. Έτσι ακριβώς είναι και η ζωή του, λέει. Δεν θα τεντώνεις το σκηνή διαρκώς. Χρειάζεται κάπου και λίγο παιχνίδι και λίγη ανάπαυση και λίγο διάλειμμα και λίγη αγάπη για να μην σπάσει η ψυχή του ανθρώπου. Αυτά τα διαλύματα χρειάζονται. Αδελφοί μου, και εγώ θα έλεγα τώρα και σε εσάς, μη το τεντώνετε το νεύρο σας πολύ. Μη στενοχωριέστε, μην έχετε άγχος, μην κακέβεστε. Αν έχετε αγάπη μέσα σας, δεν θα σπάσει η χορδή. Δεν τα λέω καλά, εσύ κλέτσι, για το νοσοκομείο. Οι άρρωστοι από αυτά αρρωσταίνουν. Από το άγχος και από τις κακίες τους. Έτσι. Για να μην πάτε στο νοσοκομείο, δεν έχει τίποτα άλλο. Έρχομαι και παρακαλώ, αδελφοί μου. Η ευλογία του και η χάρη του να σκεπάζει
όλους εσάς που είστε σήμερα στην Εκκλησία, προφανώς και δουλειές θα είχατε και τις αφήσατε για να τιμήσετε τον Ιωάννη.